τα πάνω κάτω έφερε στην Βουλή η γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας, η οποία κατέδειξε την ανάγκη επανακατανομής της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων στην βάση των νέων ποσοστών που εξασφάλισαν στις βουλευτικές εκλογές της 30ης Μαΐου. Τα κόμματα της Βουλής υπό την προεδρία της Ανίτας Δημητρίου συνήλθαν σήμερα σε έκτακτη σύσκεψη, ρίχνοντας τον μπαλάκι για την ανακατανομή της χορηγίας που αφορά το 2021 στην κυβέρνηση. Παράλληλα διαβεβαίωσαν ότι στο προσεχές διάστημα η Βουλή θα ετοιμάσει πρόταση νόμου, έτσι ώστε να λυθεί οριστικά το θέμα κατανομής της κρατικής χρηματοδότησης στα κόμματα του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, Δυσσία και ΕλκΕΔΕΚ δήλωσαν την ετοιμότητά τους να επιστρέψουν χρήματα στο κράτος από την χορηγία που έλαβαν, εάν αυτό τους ζητηθεί. Μια τοποθέτηση με την οποία φαίνεται να διαφωνεί έντονα το Δημοκρατικό Κόμμα. Στην περίπτωση πάντως που η κυβέρνηση ακολουθήσει την γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας, Αλληλεγγύη και Συμμαχία Πολιτών θα κληθούν να επιστρέψουν μέρος της κρατικής χορηγίας που έλαβαν το 2021 ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, αφού έπαψαν πλέον να αποτελούν κοινοβουλευτικά κόμματα. Μέρος της χρηματοδότησης θα πρέπει μεταξύ άλλων να καταλήξει στα χέρια της Δημοκρατικής Παράταξης, καθώς και να ανακατανεμηθεί εκ νέου ανάμεσα στα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα μέχρι το τέλος του έτους.